Ρεπορτάζ από την Ζαπορίζια. Τι λένε πρώην εργαζόμενοι στον πυρηνικό σταθμό. Το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών είναι τα επτάμενα ταξί. Ταξίδι γευσυγνωσίας από το Παρίσι στο Σαν-Τροπέ. Στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια φτάνουν όλο ένα περισσότεροι άνθρωποι που εγκατέλειψαν χωριά και άλλες πόλεις γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ενερχομπάρ. Κάποιοι μάλιστα εργάζονταν στον πυρηνικό σταθμό που κατέλαβαν Ρώσοι στρατιώτες. Λένε ότι όσο περισσότερο διαρκεί η πολιορκία και όσο περισσότεροι εργαζόμενοι το εγκαταλείπουν, τόσο διακυβεύεται η ασφάλεια του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης. Κάποιοι περίμεναν ώρες, άλλοι μέρες για αυτή τη στιγμή. Εδώ στη Ζαπορίζια πρόσφυγες φτάνουν από τα εδάφη υπορωσική κατοχή στο νότο. Κάποιοι για να ξεφύγουν από τις μάχες, άλλοι από την κατοχή. Πρόσφατα όμως απέκτησαν νέες έγνοιες. Ζούμε 40 χιλιόμετρα από το Ενερχοντάρ. Επίσημα δεν βρισκόμαστε σε ζώνη κινδύνου. Αλλά δεν είμαστε μακριά. Όταν πυροβολούν το ακούμε. Αποφασίσαμε να μαζέψουμε τα πράγματά μας και να φύγουμε. Στη Ζαπορίζια οι πρόσφυγες καταγράφονται για να λάβουν φαγητό και βοήθεια. Λεωφορεία περιμένουν όσους θέλουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Τις τελευταίες ημέρες πολλοί έφτασαν εδώ από την πόλη Ενερχοντάρ όπου μένονται οι μάχες. Κανένας δεν θέλει να μιλήσει στην κάμερα. Φοβούνται για τους συγγενείς που έχουν αφήσει πίσω. Καταφέραμε να μιλήσουμε με τον Όλεχ Κόροπετς με βιντεοκλήση. Έφτασε εδώ πριν από λίγες μέρες. Ήταν μηχανικός στο σταθμό της Ζαπορίζια και είχε βάρδιες μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Πιστεύει ότι ο κίνδυνος στο σταθμό αυξάνεται όσο αποχωρούν οι εργαζόμενοι. Ο σταθμός χρειάζεται διαρκή συντήρηση. Αυτή η δουλειά τώρα δεν γίνεται. Σε ένα πυρηνικό σταθμό όλα πρέπει να λειτουργούν στην εντέλεια, από την αρχή των εργασιών συντήρησης μέχρι το τέλος. Απαιτείται αυστηρό πρόγραμμα, αλλά πρέπει να γίνονται σε συγκεκριμένες ώρες, μέρες, βάρδιες. Αυτή η ροή έχει σπάσει. Το ρολόι χτυπά, αλλά δεν λειτουργεί πια. Ο ίδιος πιστεύει ότι η αποστολή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας δεν θα έχει μεγάλη επιρροή. Αμφιβάλλει ότι θα έχουν τη συνολική εικόνα, βάσει μιας επίσκεψης της ρωσικής τηλεόρασης στον πυρηνικό σταθμό. Έδειχναν ότι μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό έξω από το πυρηνικό σταθμό και ότι όλα λειτουργούσαν καλά. Μόλις έφυγαν όμως οι δημοσιογράφοι, επέστρεψαν στην προηγούμενη κατάσταση. Έχουν μάθει να κάνουν προπαγάνδα, πώς να προετοιμάζουν εικόνες. Και στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας δείχνουν μια όμορφη εικόνα. Όταν θα φύγει, όλα θα είναι και πάλι όπως πριν. Όσοι κατάφεραν να ξεφύγουν είναι ανακουφισμένοι. Κανείς όμως δεν ξέρει για πόσο ακόμη οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί. Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Σύντομα θα μπορούσαμε να δούμε στον ουρανό υπτάμενα ταξί. Η εταιρεία Lilium έχει αναπτύξει αντίστοιχα μοντέλα. Το νεότερο μοντέλο ονομάζεται Phoenix 2. Αυτό το ακριβό ακόμη ταξί βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση. Οι πτήσεις γίνονται χωρίς επιβάτες και χωρίς πιλότο. Και η διάρκεια της μπαταρίας είναι ελάχιστη. Διαρκεί περίπου 5 λεπτά. Παρ' όλα αυτά, οι πρώτες εμπορικές πτήσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν σε 3 χρόνια. Αυτό που απογειώνεται εδώ είναι το νέο όνειρο για πτήσεις. Ένα ηλεκτρικό αεροταξί σαν αυτό θα μπορούσαν σύντομα να υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες στον ουρανό. Η γερμανική startup εταιρεία Lilium βρίσκεται σε αγώνα δρόμου με περίπου 100 άλλους κατασκευαστές παγκοσμίως. Πρόκειται για την καλύτερη τεχνολογία και την ταχύτερη έγκριση. Πρωί στο Ισπανικό Κέντρο Δοκιμών Atlas. Όλα γίνονται υπό άκρα μυστικότητα. Σήμερα η κάμερά μας επιτρέπεται να είναι εδώ για πρώτη φορά. Επειδή ο ιδρυτής της εταιρείας, Daniel Wiegand, θέλει να δείξει τι μπορεί να κάνει το Phoenix 2.
Οι δοκιμαστικές πτήσεις είναι απίστευτα σημαντικές για εμάς. Από τη μία πλευρά θέλουμε να δοκιμάσουμε την πτήση του αεροσκάφους από πλευράς φυσικής, δηλαδή πώς συμπεριφέρεται το λογισμικό έλεγχο σε συνδυασμό με την αεροδυναμική και τη δομή στον αέρα, και από την άλλη θέλουμε να δοκιμάσουμε τι γίνεται με τις λειτουργικές διαδικασίες, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να πραγματοποιήσουμε μία δοκιμή όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά για να αποκτήσουμε αργότερα την πιστοποίηση. Το Phoenix 2 κοστίζει περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Το δοκιμαστικό αεροσκάφος πετά χωρίς προσωπικό. Ελέγχεται εξ αποστάσεως από αυτόν εδώ το σταθμό ελέγχου. 30 μηχανικοί και ειδικοί προγραμματιστές είναι παρόντες σε κάθε δοκιμαστική πτήση. Μετά από αρκετές ώρες προετοιμασίας ήρθε η ώρα. 36 ηλεκτρικοί τροχοί σηκώνουν το αεροπλάνο κατακόρυφα στον αέρα, μετά το στρέφουν οριζόντια και το αεροταξί τίθεται σε κίνηση. Ο Βίκαντ είναι περήφανος για τη μοναδική του ιδέα, αλλά ορισμένοι ειδικοί αμφιβάλλουν εάν το ηλεκτρικό τζετ μπορεί πραγματικά να πιάσει την υποσχόμενη αυτονομία των 250 χιλιόμετρων. Ένας πιλότος και 6 επιβάτες χωράνε στο υπτάμενο ταξί. Η Lilium θέλει να βγει στην αγορά ήδη το 2025. Το αεροταξί είναι μια εναλλακτική για τα αυτοκίνητα και τα τρένα. Αυτό μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο περιφερειακό σύστημα μεταφορών, όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρικά αεροσκάφη ώστε να συνδέουμε πόλεις με πολύ υψηλότερες ταχύτητες σε σύγκριση με τις επίγειες μεταφορές. Ποιος μπορεί όμως να αντέξει οικονομικά το αεροταξί? Αρχικά πιθανώς μόνο όσοι ταξιδεύουν επαγγελματικά και πλούσιοι ιδιώτες, λένε οι ειδικοί. Ωστόσο, δεν πρέπει να μείνει μόνο εκεί. Το νέο σύστημα κίνησης με αεροταξί θα είναι επιτυχημένο μακροπρόθεσμα μόνο εάν είναι προσιτό σε όλους. Ως εκ τούτου, ο κλάδος εργάζεται τόσο για να γίνει αποδεκτό από τον κόσμο, όσο και για να παραχθεί μαζικά βιομηχανικά, προκειμένου να μειωθεί γρήγορα το κόστος για τα αεροταξί. Πού πρέπει να απογειώνονται και να προσγειώνονται τα αεροπλάνα? Τι γίνεται με την ηχορύπανση? Πολλά ερωτήματα μένουν ακόμα ανοιχτά. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η νέα τεχνολογία είναι φιλική προς το περιβάλλον, καθώς το αεροσκάφος πετά με μηδενικές εκπομπές ρήπων. Το Phoenix 2 επιστρέφει. Θα πετάξει όμως πολλές φορές ακόμα πάνω από τους ελαιώνες της Ισπανίας για να γίνει πραγματικότητα το όνειρο ενός αεροταξί. Θεωρείται ο νέος star chef της γαλλικής γαστρονομίας. Ο 29χρονος Μόρι Σάκο ανοίγει νέους δρόμους. Συνδυάζει την ιαπωνική κουζίνα με την αφρικανική και τη γαλλική. Λίγους μήνες μετά τα εγγένεια του εστιατορίου Μοσού και στο Παρίσι, ο νέος σεφ με καταγωγή από το Μαλί και τη Σενεγάλη πρόσφατα άνοιξε και νέο εστιατόριο στο κοσμοπολίτικο Σαντροπέ μαζί με τον οικομόδος Louis Vuitton. Το Ικιμπένι είναι στην πραγματικότητα τυπικά Ιαπωνέζικο, αλλά ο Γάλλος κορυφαίος σεφ Μόρι Σάκο το μετατρέπει σε διεθνές πιάτο. Με επιρροές από όλο τον κόσμο θέλει να φέρει νέες γευστικές εμπειρίες στη γαλλική κουζίνα. Έχουμε κάτι που είναι εν μέρη Ιαπωνέζικο, εν μέρη Αφρικανικό. Για παράδειγμα, ένα πιάτο με χούμους θυμίζει Μέση Ανατολή. Η ιδέα είναι ότι πάμε ένα ταξίδι. Από τη μία μπουκιά στην άλλη πηγαίνουμε γρήγορα από την Ασία στη Μέση Ανατολή, την Αφρική. Αυτή είναι η ιδέα πίσω από αυτό που κάνουμε εδώ στο Σαντροπέ. Ο 29χρονος είναι ένας από τους νεότερους star chef στη Γαλλία. Έχει ήδη μαγειρέψει μετά από πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, διευθύνει το εστιατόριο Μοσού και στο Παρίσι και έχει τη δική του εκπομπή μαγειρική στη γαλλική τηλεόραση. Ο Μόρι Σάκο βρίσκεται επίσης στο Σαντροπέ από τον Ιούνιο του 2022. Η πόλη στην Κιανή Ακτή θεωρείται ο τόπος των πλουσίων και των όμορφων. Εδώ ο σεφ άνοιξε ένα δεύτερο εστιατόριο σε συνεργασία με τον οίκο πολυτελών ειδών Louis Vuitton. Οι επισκέπτες περιμένουν ένα συνδυασμό διεθνών γεύσεων. Ο Μόρι Σάκο θέλει να ανοίξει στην κλασική γαλλική κουζίνα μια νέα προοπτική. Η μαγειρική μου διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από την καταγωγή και τα πάθη μου. Τα μεταφέρω όλα αυτά στη γαλλική γαστρονομία. Αυτά περιλαμβάνουν πάνω απ' όλα οι ιαπωνικές και αφρικανικές επιρροές που χαρακτηρίζουν τα μενού των εστιατορίων του. Ο Μόρι Σάκο μεγάλωσε κοντά στο Παρίσι με τους γονείς του και έχει καταγωγή από το Μάλι. Εκτός από την κλασική του εκπαίδευση στη μαγειρική, τον επηρέασε και το φαγητό που γνωρίζει από τα παιδικά του χρόνια.
Όταν άνοιξα το εστιατόριο μου στο Παρίσι, έψαχνα για όλες αυτές τις παραδοσιακές συνταγές και ρωτούσα τη μητέρα μου, πώς το κάνεις αυτό, πώς το κάνεις εκείνο. Έμαθα πολλά από αυτό. Παλαιότερα έτρωγα ό,τι μαγείρευε, αλλά δεν με ένοιαζε πώς τα έφτιαχνε. Το φαγητό είναι απίστευτο, η παρουσίαση είναι εξαιρετική. Ένα πολύ ωραίο περιβάλλον για να απολαύσετε το φαγητό. Η επιτυχία αποδεικνύει ότι η ιδέα του Μόρι Σάκο είναι σωστή. Το μυστικό της επιτυχίας μου νομίζω είναι ότι κάνω αυτό που πραγματικά θέλω να κάνω. Οι καλεσμένοι το παρατηρούν αυτό. Προσπαθώ πραγματικά να κάνω αυτό που ξέρω και αυτό που νιώθω και να το κάνω όσο το δυνατόν πιο ειλικρινά. Το να διατηρείς αυτή την ειλικρίνεια, τίποτα δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Οι ασυνήθιστες δημιουργίες του και η χαρά του να πειραματιστεί έχουν κάνει το Μόρι Σάκο ένα από τους πιο hot chefs στη Γαλλία. Τώρα ονειρεύεται να ανοίξει ένα εστιατόριο στην Αφρική. Οι φάλανες δολοφόνοι προκαλούν φόβο και τρόμο στα ανοιχτά των Ισπανικών ακτών στον Ατλαντικό. Οι όρκες επιτίθενται συχνά σε ιστιοπλοϊκά ή ψαροκάικα. Οι αρχές έχουν καταγράψει εκατοντάδες επιθέσεις τα τελευταία 2 χρόνια. Η Ισπανική ακτοφυλακή διασώζει ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο σχεδόν καθημερινά, επειδή τα σκάφη τους υπέστησαν ζημιές από όρκες, αναφέρουν ναυτικοί. Οι θαλάσσιοι βιολόγοι όμως έχουν άλλη άποψη. Φάλαινες δολοφόνοι. Μια σοκαριστική στιγμή για κάθε ιστιοπλοό. Μια όρκα πολλών τόνων εμβολίζει σκάφος στα ανοιχτά των Ισπανικών ακτών. Η όρκα έχει αρκετή δύναμη ώστε να προκαλέσει ζημιές στο ιστιοπλοϊκό, στη χειρότερη περίπτωση να το ανατρέψει. Πρόκειται για σκηνές που γνωρίζει καλά ο Ραφαέλ Μαρτίνες. Εδώ και 30 χρόνια είναι με τη γυναίκα του ενπλό. Τίποτα δεν μπορεί να διαταράξει την ησυχία του ζεύγους από το καντίζ, αλλά αυτή η συνάντησή τους με τις όρκες τους προκάλεσε φόβο και τρόμο. Ένιωσα ξαφνικά ένα τράνταγμα. Το σκάφος αναποδογύρισε 180 μοίρες και κατευθύνθηκε βόρεια. Ήταν τότε που η γυναίκα μου είδε τις όρκες. Σε μια στιγμή ένιωσα πανικό. Οι όρκες είχαν φύγει πριν από 15 λεπτά. Ξαφνικά είδα ένα μέρος του πιδαλίου να πλέει στη θάλασσα. Χωρίς πιδάλιο δεν μπορεί να πλοηγηθεί το σκάφος. Το μεγάλο ερώτημα, γιατί οι όρκες το κάνουν αυτό. Έγινε κάτι που τις αποσταθεροποίησε τελείως. Τις έβλεπα, έκαναν σαν τρελές. Το λιμάνι είναι στο Conil de la Frontera και ο αγώνας της αναζήτησης τροφής κάνει τις όρκες επιθετικές, λένε πολλοί ντόπιοι. Τόσο τα αρπακτικά θαλασσοπούλια όσο και οι ψαράδες αναζητούν στη θάλασσα ερυθρό τόνο. Στην πάλη για το θύραμα, ψαράδες τραυμάτισαν όρκες με καμάκια, αναφέρουν ακτιβιστές. Οι ψαράδες όμως έχουν άλλη άποψη. Πιστεύουμε ότι ένας ιστιοπλοός από προσεξία τραυμάτισε μια όρκα. Γι' αυτό τα ζώα επιτίθενται στο κάτω μέρος των σκαφών. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ο ειδικός της Φάλαινες, η Εζεκίηλ Ανδρέου, δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τη λέξη επίθεση. Εκτιμά ότι έχουν απομείνει μόνο περίπου 40 ιβηρικές όρκες. Η προστασία τους αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Είναι πολύ δύσκολο να μάθουμε τι το προκαλεί, γιατί οι όρκες δεν μιλούν. Αυτό που μπορούμε να πούμε με μεγάλη βεβαιότητα είναι ότι σχετίζεται με την αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους. Πιστεύουμε ότι είναι μια συμπεριφορά που έχουν μάθει με την πάροδο του χρόνου και η οποία περνάει στην υπόλοιπη ομάδα φαλαινών. Τέτοιες απαντήσεις όμως δεν αρκούν στους ιστιοπλοούς. Κατηγορούν τους επιστήμονες και τις αρχές ότι δεν ασχολούνται και πολύ με τη δική τους ασφάλεια. Ο Ραφαέλ Μαρτίνες πιστεύει ότι οι όρκες πρέπει να παρακολουθούνται με ένα σύστημα GPS. Αν δεν γίνει τίποτα, φοβάται ότι κάποιοι θα μπορούσαν να καταφύγουν στα όπλα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Όταν το σκάφος και η ζωή σου είναι σε κίνδυνο, τότε υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου. Ναι, λυπάμαι για τις όρκες, αλλά όταν πρόκειται για τη ζωή τους ή τη ζωή μου, επιλέγω τη ζωή μου. Δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί, αλλά χρειαζόμαστε έρευνες και λύσεις στο πρόβλημα.
Το ζευγάρι θέλει να συνεχίσει την ιστιοπλοεία σε κάθε περίπτωση, αλλά θα πρέπει να αποφύγουν με κάθε τρόπο μία ακόμα συνάντηση με τις σιβηρικές όρκες. Αυτά ήταν τα θέματα και αυτής της εβδομάδας. Στείλτε μας ιδέες και σχόλια. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι της DW Greek στο YouTube.